Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 7.30 με τα αυτοδιοικητικά για όλη την επικαιρότητα και τα νέα στην Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο. Αυτή την ώρα στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η Ολομέλεια, καθώς έχουν έρθει προς κύρωση όλα τα μέτρα των αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου από 23 Τετάρτου και από 1 Πέμπτου κυρώνονται με την σημερινή απόφαση της Βουλής. Μέχρι αργά το βράδυ θα διαρκέσει η Ολομέλεια. Ξεκίνησε από τις 9 το πρωί με ομιλητές και αγορητές των κομμάτων, βουλευτές των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη να μιλά και να κάνει τη δική του τοποθέτηση. Θα φτάσει έως τα 7 δισεκατομμύρια και βλέπουμε. Άμα χρειαστεί επιπλέον θα το αυξήσουμε. Θα παρακολουθήσουμε τις πρώτες 30 μέρες πώς οι τράπεζες δίνουν τα χρήματα. Η κάθε τράπεζα έχει αιτηθεί και υπογράφουμε συμβόλαια μαζί της αναπτυξιακής και της κάθε τράπεζας για τα χρήματα, για το κομμάτι που δικαιούται από το κομμάτι των εγγύησεων. Εάν μετά τις 30 μέρες δούμε ότι κάποιες τράπεζες μένουν πάρα πολύ πίσω και κάποιες άλλες τράπεζες τρέχουν πάρα πολύ, θα επιβραβεύσουμε με ανακατανομή των πόρων αυτές που τρέχουν και θα τιμωρήσουμε αυτές που πηγαίνουν αργά και ας χάσουν λεφτά αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι η απάντηση. Εμείς τα εργαλεία τα φτιάχνουμε για να πάνε τα χρήματα σε επιχειρήσεις και να ζήσουν. Αυτή είναι η πολιτική μας απόφαση. Και θα είμαστε, κύριε συνάδελφε, πολύ αυστηροί σε αυτό και συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Εύχομαι να τα καταφέρουν όλοι. Τροπολογίες. Πάμε στις τροπολογίες. Το πρώτο είναι πολύ απλό. Είναι η κατάργηση του νόμου για το Συμβούλιο της Εγκρίσεως Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι βάσει του επιτελικού κράτους αυτά τα συμβούλια πια γίνονται μέσω πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου. Και έτσι, εφόσον με το νέο νόμο με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται η σχετική διυπουργική αλλά και η σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, καταργείται το άρθρο του προηγούμενου νόμου που προέβλεπε να ιδρύεται με νόμο. Γιατί πλέον γίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και η δεύτερη, και τη διαβάζω ακριβώς γιατί είναι αυτή που μπορεί να έχει πολιτικό διακύβευμα και δεν θέλω να φανεί ότι το είπα έτσι βιαστικά. Η παράγραφος Β της παραγράφου 1α του άρθρου 16 του νόμου 4177 του 2013 είναι ο νόμος που ορίζει σε ποιες περιοχές μπορούν να ανοίγουν τα καταστήματα, τα εμπορικά τις Κυριακές από τους μήνες Μάιο με Οκτώβριο. Ο προηγούμενος νόμος έγραφε σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΤΑΔΕ, καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μέχρι εκεί ήταν το προηγούμενο, προστίθεται και στο επιχειρηματικό πάρκο Γυαλού Άγιος Δημήτριος Πύργος στο Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΟ του νόμου ΤΑΔΕ. Δηλαδή έχουμε προσθέσει τη φράση και στο επιχειρηματικό πάρκο Γυαλού Άγιος Δημήτριος κλπ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι γνωστό το θέμα. Έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση 2 φορές με το παρελθόν. Έχει προβληθεί στα δικαστήρια όπου αμφισβητείται η νομοθετική εξουσιοδότηση. Αφού λοιπόν αμφισβητούν την νομοθετική εξουσιοδότηση υπουργικής αποφάσεως, καταργούμε την υπουργική απόφαση και νομοθετούμε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάμε στον επόμενο Υπουργό, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Βρούτση, για την τροπολογία του. 2 λεπτά. Ομιλία για την τροπολογία μου γράφουν εδώ. Ελάτε. Για 5 λεπτά τον αφήσουμε. Τι λέτε, κυρία Φωτιά? Για την τροπολογία θα μιλήσει. 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Από εκεί άμα θέλει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μιλήσει ο Υπουργός Εργασίας για μια κρίσιμη, πολύ σημαντική δεν τροπολογία. Αυτό. Για το χρόνο είπανε. Για δεν το είπανε χρόνο βεβαίως. Η οποία πρέπει να αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί, όπως ζήτησε και ο Κινάλ, ο κ. Λοβέρδος πριν, να ακουστεί τι πραγματικά φέρνουμε προς ψήφιση, εκτός αν έχετε καταλάβει και συμφωνείτε. Γιατί στο τέλος δεν θα ψηφίσετε και δεν θα ξέρετε γιατί δεν ψηφίζατε και θα κάνετε πάλι το ίδιο ατόπιμα. Για λόγους κομματικού πατριωτισμού. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω
ξετυλίγοντας το νήμα από την αρχή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρωτοφανής αυτή κρίση λόγω της πανδημίας ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία έδειξε αντανακλαστικά ευαισθησία, ταχύτατες πρωτοφανής, αλλά πάνω απ' όλα έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την υγεία του ανθρώπου. Και αυτό το πετύχαμε. Σήμερα αποτελεί θετικό παράδειγμα η χώρα μας, διότι στο πρώτο αυτό ξεκίνημα δείξαμε ότι ο στόχος που θέσαμε στην περιφρούρηση της υγείας των ανθρώπων πέτυχε, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και οι στόχοι που θέσαμε στις πολιτικές μας για κοινωνική συνοχή, για αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανοίχθηκαν στην αγορά εργασίας, για τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Ναι, πετύχαμε και σε αυτό. Όσο μπορεί να πει κάποιος ότι πέτυχε, πάντα συγκριτικά με το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Κλείσαμε την πρώτη χρονική περίμετρο, η οποία ολοκληρώθηκε, τελειώνει τέλος Μαΐου. Στην πρώτη αυτή χρονική περίμετρο πήραμε μέτρα φορολογικά, οικονομικά, ρευστότητα των επιχειρήσεων, στήριξη των εργαζομένων, επίδομα ειδικού σκοπού. Όλα αυτά είχαν ένα κοινό παρανομαστή. Και ο κοινός παρανομαστής ήταν ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, απαγόρευση απολύσεων. Και όλο αυτό το πλαίσιο στηρίχθηκε και με την πολιτεία, η οποία έδωσε σε όλους τους εργαζόμενους, είτε σε επιχειρήσεις που κλείσαμε με διοικητική εντολή, είτε σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν λόγω ΚΑΔ, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Και έτσι κλείσαμε τον πρώτο κύκλο, τον επικίνδυνο, αυτό που έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα από την κυβέρνησή μας. Τώρα από την 1η Ιουνίου ξεκινάει η δεύτερη χρονική περίμετρος. Ανοίγουν τα ξενοδοχεία, ανοίγουν επιχειρήσεις επισητισμού, ανοίγουν σιγά σιγά όλα τα μαγαζιά και μπαίνουμε σε μια δεύτερη χρονική περίμετρο, στην οποία πάλι η κυβέρνηση, προετοιμασμένη με σχέδιο, έρχεται να θέσει και πάλι στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούστηκαν ανακρίβειες, ερωτηματικά, πώς θα σταθούμε απέναντι στον κόσμο του τουρισμού, στον κόσμο που εργάστηκε στα ξενοδοχεία, τι θα κάνουμε με όλο τον κόσμο αυτών, των ανέργων, τους ανθρώπους που φέτος δεν θα πιάσουν δουλειά. Μπήκαν ερωτηματικά, τα οποία σήμερα η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία, που δεν είναι μια απλή τροπολογία, είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο δράσεων και ενεργειών, έρχεται να στηρίξει κάθε εργαζόμενο ο οποίος βρίσκεται στο περιβάλλον της επικινδυνότητας λόγω ακριβώς της πανδημίας. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πρώτη απόφασή μας είναι ότι όλο το κομμάτι που αφορά τον επισητισμό, τον τουρισμό και τον επισητισμό έχει το δικαίωμα της ανασταλής για τον Ιούλιο. Το τμήμα του τουρισμού στο σύνολό του έχει δικαίωμα αναστολών και Ιούνιο και Ιούλιο. Ειδικά οι τουριστικές επιχειρήσεις, ο κόσμος των τουριστικών καταλυμάτων είναι για 4 μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Και όπως είπε και ο Χρήστος Σταϊκούρας πριν, με την ειδική παρέμβασή μας για τα αεροδρόμια, δίνουμε μια ξεχωριστή δυνατότητα στον κόσμο τον συγκεκριμένο που επλήγει πιο πολύ από όλους μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το πρώτο που περιγράφουμε για να καταλάβει ο καθένας πώς εξελίσσουμε το πλαίσιο της δράσης μας. Το δεύτερο είναι τι κάνουμε. Το τι κάνουμε τώρα έχει υποθεί, το έχετε ακούσει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι το ονομαζόμενο πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο στηρίζεται χρηματοδοτικά από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Στόχος είναι να πάρουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, επειδή ο ξύμας θα είναι να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους. Γιατί ξεκινώντας από 1η Ιουνίου, όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες θα έχουν απώλεια τζίρου, όπως περιγράφεται και στην περίμετρο, όπως περιγράφεται και στην τροπολογία, 20% και πάνω, θα μπορούν να μπουν στο συγκεκριμένο μηχανισμό. Τι κάνει ο μηχανισμός αυτός? Ο μηχανισμός της συνεργασίας πολύ απλά έρχεται και όπου υπάρχει επιχείρηση η οποία είναι έτοιμη να κλείσει, είναι έτοιμη να μπει λουκέτο από τον επιχειρηματία, από τον εργοδότη, ερχόμαστε και του λέμε όχι, μη βάλεις λουκέτο, μη την κλείσεις. Η πολιτεία είναι εδώ δίπλα, σε στηρίζει, διατήρησε τις θέσεις εργασίας, εμείς θα στηρίξουμε ως πολιτεία ένα μεγάλο τμήμα του μισθολογικού κόστους. Και πώς το κάνουμε αυτό? Όλες οι επιχειρήσεις λοιπόν που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα συνεργασίας θα έχουν τη δυνατότητα έως 50%, εάν και εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, των ωρών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά η πολιτεία έρχεται, κύριε Λοβέρδο, και αυτό δεν είναι μισές δουλειές, μισός χρόνος, μισές δουλειές, μισός μισθός. Έρχεται η πολιτεία, αναπληρώνει με το 60% την απώλεια
την όποια απώλεια του εργαζομένου στο μισθό του και ταυτόχρονα ερχόμαστε και καλύπτουμε, ο επιχειρηματίας δηλαδή, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών στον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε απόλυση ή αλλαγή σχέσης εργασίας της σύμβασης του εργαζομένου και ταυτόχρονα αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον εργαζόμενο ο οποίος θα μπει στους περιορισμούς συγκεκριμένους να έχει ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματός του από 83,5% έως 100% και όχι 50%. Εάν και εφόσον πάει στο 50% μείωσης του ωραρίου του εργαζομένου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ καλό μηχανισμό που στηρίζει στην πράξη το εισόδημα του εργαζομένου. Και αυτό είναι πραγματικά ένα πρωτόγνωρο εργαλείο στη χώρα μας που έρχεται πρώτη φορά να στηρίξει την εργασία ουσιαστικά και αποτελεσματικά και όχι να μπει στη λογική των επιδομάτων ενεργείας. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Από 83,5% έως 100% η αναπλήρωση του εισοδήματος του εργαζομένου. Στο ερώτημα τώρα τι γίνεται με τον τουρισμό και πιο συγκεκριμένα με τα ξενοδοχεία τα οποία ενδιαφέρεστε και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Μέσα στην τροπολογία υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης από το οποίο με βάση το νόμο 1346 του 1983 που υποχρεώνει τμηματικά να γίνεται απορρόφηση των εργαζομένων του 83 ο νόμος, τον οποίο επιζητούσε και ο κόσμος του τουρισμού, των ξενοδοχείων δηλαδή, και δεν είναι λίγοι κύριε Παπά, είναι 80.000 κυρία Ιατρίδη από περιοχές τουριστικές. Είναι ένας κόσμος ο οποίος αγωνιούσε πραγματικά και ερχόμαστε εμείς, καλύπτουμε αυτόν τον κόσμο και βάζουμε πλέον τη ρήτρα επαναπρόσληψης από 1η Ιουνίου. Επαναπροσλαμβάνεται όλος αυτός ο κόσμος τη στιγμή που ο επιχειρηματίας μπαίνει στη διαδικασία ανοίγματος ή μη ανοίγματος του ξενοδοχείου του, θα τον επαναπροσλάβει, θα μπει σε διαδικασία αναστολής για όσο χρόνο πιστεύει ο εργοδότης, 4 μήνες του δίνουμε τη δυνατότητα. Τη στιγμή όμως που αρχίζει να ενεργοποιείται η λειτουργία του ξενοδοχείου, ποσοστιαία θα κάνει και την απορρόφηση. Εάν παραδείγματος χάρη έχουμε 20% κατά καταλήματα να καταλαμβάνει χώρο ημερήσιο το ξενοδοχείο, θα απορροφά το 1/3. Σε πληρότητα 50% θα παίρνει τα 2/3 και σε περίπτωση 80% και πάνω το 100%. Αυτές είναι παρεμβάσεις που στηρίζουν τον εργαζόμενο. Αυτές είναι παρεμβάσεις που τόσο καιρό ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πράγματα αλότρια και εξαπατούσε τον κόσμο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πολιτική. Ολοκληρώστε, Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ. Για τον κόσμο ο οποίος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ. Αυτή, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή μας ακούνε χιλιάδες κόσμος του τουρισμού που αγωνιά να μάθει τι κάνουμε. Κύριε Φωτίου. Ο κόσμος λοιπόν, ο υπόλοιπος, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή εργασίας. Ναι, ναι. Ο κόσμος που βρίσκεται σε αναστολή εργασίας. Ολοκληρώστε, Υπουργέ. Και δεν θα απορροφηθεί από τους κοινοδόχους. Θα απολαμβάνει ένα επίδομα ειδικού σκοπού 534 ευρώ πλάς συν ασφαλιστικές φορές στο ύψος του συγκεκριμένου επιδόματος. Άρα καλύπτουμε πλήρως όλο τον κόσμο στη βάση του νόμου 1346 του 83. 80.000 κόσμος για τους 4 μήνες της περίοδου αυτής έχει πλήρη κάλυψη από την κυβέρνηση. Δεύτερον, και άλλο έχει. Ένα ερώτημα το οποίο γεννάται για τον κόσμο του επισιτισμού και του τουρισμού που δεν μπαίνουν στη διαδικασία της επαναπρόσληψης. Ο κόσμος αυτός είναι 40.000, κύριε Πρόεδρε, και σήμερα παρακολουθεί τη Βουλή για να δει τι κάνουμε με αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος λοιπόν δεν μένει εκτός προστασίας. Μπαίνει σε ένα ειδικό περιβάλλον, τον στηρίζουμε, αφού δεν είναι υποχρεωτική η επαναπρόσληψή του, και του δίνουμε τη δυνατότητα να πάρει ένα επίδομα, όπως το τελευταίο επίδομα που πήρε ως έκτακτη αποζημίωση από τον ΟΕΔ. Οι υπόλοιποι όμως, και για να κινητροδοτήσουμε την επαναπρόσληψή τους, τους δίνουμε τη δυνατότητα στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που θα πάρουν από αυτό το καλάθι των εργαζομένων των 40.000 στη δουλειά τους, πλήρη κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών στη μερική απασχόληση. Να λοιπόν ποιες είναι οι πολιτικές για να στηρίξουμε και αυτούς τους εργαζόμενους 120.000 συνολικά. Όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξε εντονότατη κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως για τη διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 20ης Μαρτίου το άρθρο 9 περί εκπεριτροπής απασχόλησης. Η γνωστή εκπεριτροπής
που κατακεραυνώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και εγώ βρισκόμουν εκεί και έλεγα ότι είναι έκτακτα προσωρινά αναγκαία μέτρα για να στηρίξουμε τη θέση εργασίας. Τίποτα δεν θα μείνει την επόμενη μέρα, εάν και εφόσον βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση. Και πράγματι, να λοιπόν ποιος είναι ο αξιόπιστος και ο συνεπής. Στην πράξη, στη συγκεκριμένη διάταξη που έχουμε καταθέσει, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20ης Μαρτίου του άρθρου 9 της Εκπεριτροπής Απασχόλησης καταργείται στις 15 Ιουνίου. Το καταργούμε και πάμε πλέον καθαρά με το νέο πλαίσιο, το πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασία. Αυτές είναι οι πολιτικές μας, αυτές είναι οι στάσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Θέλω πολύ. Να κλείσω μόνο με κάτι το οποίο θεωρώ αναγκαίο. Για τα θέματα μία πρόταση, του αγροτικού, και από τα, τα αγροτικά ζητήματα θα τα αναπτύξει ο κύριος Βορύδης για τις διατάξεις που έχουμε ενσωματώσει, πολύ ευνοϊκές ακόμη μία φορά για τον πρωτογενή τομέα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν λέει ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Είμαστε μία κυβέρνηση όμως που κινούμαστε με ρεαλισμό και υπευθυνότητα. Δεν μένουμε αδρανείς, ούτε σταυρώνουμε τα χέρια. Αξιοποιούμε και το τελευταίο ευρώ για να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας. Και θα το κάνουμε μέχρι τέλους. Και είμαι σίγουρος ότι το 2021 θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και όλοι μαζί, πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, θα μπορούμε να δούμε με αισιοδοξία και ελπίδα το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Οι ανακοινώσεις του κυρίου Βρούτσι έβαλαν, όπως ακούσαμε, του Υπουργού σε διαφορετική βάση πλέον τα εργασιακά ζητήματα, καθώς αλλάζει το τοπίο βάσει του προγράμματος συνεργασία που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, από το πρωί, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας σε σχέση με το μέλλον του κλάδου και την προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Ζητούν επιπλέον στήριξη του κλάδου λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με δεκάδες λεωφορεία σχημάτισαν κομβόι που πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τις κόρνες των οχημάτων συνεχώς πατημένες. Αντιπροσωπεία των πρακτόρων κινήθηκε προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για να επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου και, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Μιχάλης Πεζίκογλου, ο κλάδος των πρακτόρων ήταν από τους πρώτους που επλήγει από την πανδημία. Όπως είπε, υπάρχουν επαγγελματίες που θα κλείσουν και δεν θα ανοίξουν ξανά, ενώ κάποιοι άλλοι ξεπουλάνε, έχουν βγάλει κυριολεκτικά, όπως είπε, στο σφυρί τα λεωφορεία τους. Ζητούν επιδότηση από το κράτος και αύξηση της πληρότητας των λεωφορείων. Μετά τις 11 Μαΐου, εξηγούν, τα λεωφορεία επιτρέπεται να λειτουργούν με το 50% της πληρότητας. Δηλαδή, ένα λεωφορείο 50 θέσεων μπορεί μόνο να δέχεται 25 επιβάτες, κάτι που είναι οικονομικά ασύμφορο. Μάλιστα, τόνισε ότι το αντίστοιχο αίτημά τους στα αεροπλάνα έγινε δεκτό και πετούν πλέον με 100% πληρότητα, και διερωτήθηκε ποια είναι η ουσία να ταξιδεύει ένας τουρίστας πρώτα σε ένα γεμάτο αεροπλάνο και μετά να μπαίνει σε ένα λεωφορείο με τις μισές θέσεις. Αρχικά στην πορεία διαμαρτυρίας τα τουριστικά λεωφορεία συγκεντρώθηκαν. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων συγκεντρώθηκαν σε δύο σημεία της πόλης, ανατολικά και δυτικά, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης. Και εκεί ήταν και σταθμευμένα λεωφορεία, τα οποία στη συνέχεια κινήθηκαν με την πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, όπως είπαμε, για την επίδοση του ψηφίσματος. Στα τοπικά καθημερινά ζητήματα τώρα για το πρώτο μας ρεπορτάζ σήμερα. Στο μεσημέρι, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν κάτοικοι του οικισμού που αναγκάζονται να περάσουν από έναν δρόμο ο οποίος υπέστη μεγάλες ζημιές από τις πλημμύρες και τις νεροποντές. Μάλιστα, η καταγγελία συγκεκριμένου κατοίκου της περιοχής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ούτε ασθενοφόρο, αν χρειαστεί, δεν μπορεί να περάσει από το εν λόγω σημείο. Ο Γιάννης Χαϊμάκης είναι κάτοικος Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού. Χρειάζεται να ακολουθήσει αυτή την επικίνδυνη διαδρομή για να μεταβεί από το σπίτι του στο χωριό και αντίστροφα. Πριν τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, ο δρόμος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα πλέον η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στο σπίτι και οδηγεί σε πολλά κτήματα ανθρώπων του χωριού, οι οποίοι έχουν τις καλλιεργίες τους, έχουν τα δέντρα τους, έχουν τις κότες τους, έχουν τις ελιές τους και όλοι προσπαθούν να πάνε στα κτήματα. Εδώ και χρόνια δεν είναι προσβάσιμος αυτός ο δρόμος και τώρα με κάθε βροχή είναι απαράδεκτο. Ο δρόμος έχει ανοίξει στη μέση μετά τις έντονες βροχές των τελευταίων ημερών.
Όπως βλέπετε, το βάθος στο σημείο που βρίσκομαι ξεπερνά το μισό μέτρο. Απέσιο. Έπεσε από τα σύννεφα. Γιατί έχω έρθει και άλλη φορά που ήταν καλύτερα. Το ίδιο όμως πρόβλημα μετακίνησης αντιμετωπίζουν κάτοικοι και παραγωγοί του μεσημερίου που δυσκολεύονται να φτάσουν στα χωράφια τους και τις αποθήκες τους. Ο δρόμος είναι χρήσιμος γιατί όχι μόνο για τα κτήματα, αλλά υπάρχουν και στα χωράφια καθημερινά ο κόσμος. Και ελιές και τα πάντα ρε παιδί μου και πεπόνια βάζουν. Οι δρόμοι είναι γύρω από το χωριό. Πρώτα πρώτα δεν είναι δρόμος για χωράφια, είναι β' ζώνη οικισμού είναι. Είναι β' ζώνη οικισμού. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον γύρω από το χωριό να είναι φτιαγμένα. Δηλαδή ακόμα και ένα γκρέιτερ να περάσει, πάλι θα μπορούσαμε να πάμε στη δουλειά μας. Δεν είναι μόνο αυτός. Οι δρόμοι είναι σε μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη για να μεταβούμε στα χωράφια. Όμως αυτό οφείλεται στην τελευταία αυτή θεομηνία που έγινε και ήταν κάτι το απρόβλεπτο. Το φορτηγάκι δηλαδή θα μείνει στον δρόμο. Κάποιου πάνω δηλαδή έχει γίνει λάκκος μεγάλος. Με το φορτηγό το παλεύω που μπαίνουν μέσα. Προχθές ήθελα να φορτώσω τα μελίσια να τα πάρω από εδώ και δεν μπορούσα να τα πάρω. Ακόμη ο κύριος Καϊμάκης μας έδειξε την απαράδεκτη κατάσταση μέσα σε ρέμα όπου πετάγονται ανεξέλεγκτα σκουπίδια και καταγγέλει για διαφορία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Πρόκειται, όπως λέει, για μια υγειονομική βόμβα για την ευρύτερη περιοχή. Μόλις καλοκαιριάσει, όλα αυτά εκτίθενται, οι βρωμιές, τα μπάζα, τα σκουπίδια, τα ψοφίμια που πετάνε. Εμείς πιάσαμε πριν από λίγο καιρό κάποιον ο οποίος πέταξε ένα ψόφιο πρόβατο. Τα παράπονα των κατοίκων αφορούν και την άσχημη εικόνα που παρουσιάζεται περιμετρικά του κημητηρίου του χωριού, όπου έχει μετατραπεί σε έναν μπαζότοπο. Το ρέμα, εδώ είναι η αρχή του ρέματος, είναι γεμάτο μπάζα. Πριν από 6-7 χρόνια, μετά από πολλές προσπάθειες, καταφέραμε και να διάσουμε 20 φορτηγά μπάζα, λάστιχα, βρωμιές κτλ. Ακαθαρσίες, ψοφίμια. Κλείστηκε, μπαζώθηκε το ρέμα κάτω και τα νερά πέφτουν στο δρόμο. Και αυτή η ασχήμια, η βρωμιά, δυστυχώς είναι δίπλα σε ωραία ελαιόδεντρα εδώ πέρα. Τα οποία θα το τοπίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αν πραγματικά αυτό ήταν ένα καθαρό ρέμα, καταλήγει μέσα σε ένα εξαίσιο, πολύ όμορφο ρέμα, το οποίο και αυτό το καταστρέψανε, κόψανε τα δέντρα. Και αυτά όλα μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Το οδικό δίκτυο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και μετά από την έντονη βροχόπτωση αποκολλήθηκε άσφαλτο σε αρκετά σημεία και σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, οι οποίες θα πρέπει να επιδιορθωθούν άμεσα από το Δήμο. Όπως παρατηρήσαμε σε μια στροφή του κεντρικού δρόμου του Μεσημερίου, σχηματίστηκε λακκούβα που είναι επικίνδυνη για τους διερχόμενους οδηγούς.